Που για άλλη μια φορά αποδείξατε την αγάπη σας στη σταυρωμένη γη, στη σταυρωμένη μόρφου. Δόξα του Αγίου Θεού, εάν δεν έχουμε επαφή με τα προσκυνήματά μας, με αυτές τις σταυρωμένες λειτουργίες στη σταυρωμένη γη, νομίζω όλα τα άλλα είναι συμφήματα. Εάν κάτι μας κρατά, είναι αυτές οι λειτουργίες. Τίποτε άλλο, μη ξεγελιέστε. Και αυτές οι λειτουργίες είναι που θα φέρουν το ποθούμενο. Αν προσέξαμε στην ευχή που διέβασα προηγουμένως, είναι η ευχή που διαβάζει ο αρχιερέας, όπου δεν υπάρχει αρχιερέας, ο ιερέας, για να ευλογηθούν τα βάγια των Κυρίκων και οι κλάδοι της Αιγιάς. Εξού και η πανήγυρης από τους μορφήτες ονομάζεται Παναήρη της Αιγιάς. Ακριβώς το ονόμασαν οι πρόγονοι μας έτσι, γιατί έβλεπαν ότι ο στόχος αυτής της εορτής είναι να ευλογηθεί η Αιγιά και μάλιστα την άφηνα 40 μέρες. Μέσα στον ναό ήταν οι γυναικονίτες γεμάτοι με Αιγιές, με σακούλες από Αιγιές και τα παράθυρα τα έβαζαν και διαμαρτύρουν τα κυκαντιαλά ότι δεν κρατούσαν καθαρό τον ναό. Όμως, με αυτές τις Αιγιές, οι μανάδες μας, οι αγιάδες μας, οι πρόγονοί μας, κάθε βράδυ πρώτα αγίασαν τον ουρανό, καπνίζοντας από την Αιγιά τη σήμερα εορτή, στον Βαΐο, και ύστερα εκάπνιζαν τα παιδιά τους, τους κεκλειμένους τους τους εμνημόνευα και έτσι αυτή η εορτή που είναι εισαγωγική γιορτή στην εορτή των εορτών, στην πανήγυρη των πανηγύριων, την Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, ήταν μια παρατεταμένη εορτή πρόχρονα. Γιατί ακριβώς και αυτές τις Αιγιές. Τις αγιασμένες όλες, τις ευλογημένες. Θυμούμε, είχαμε μποστάνια με τους γείτονες τους Κύπριους από τα Καζιμεράκια.
Ποιο νομίζει να το δώρο που έστειλα να χαρούμισε. Ελιά της μάνας μου, σειρά μου γεια μου. Σύνο το αγιά περου το ημένο το δικό σας. Χεύ μας, εμάς, να καπνίσουμε το εσπερινό μας. Η μάνα μου προς στιγμής εδηλιούσε, αυστηρίουσα. Και τους έλεγε, πιάστε κι εσείς που να δεν βρω δικό σας. Σεράνε τέτοι και καπνίσε τρεκίνες. Όχι σειραμιδιά. Και κάνουμε το τεκίνο και μυρίζει το δικό σας. Το δικό σας μυρίζει, ωραία. Ακούτε τι σημαίνει ευλογία, τι σημαίνει αγιότητα, τι σημαίνει θεία λειτουργία. Η πρωτινή, αγίαζαν τα σώματα τους, τις ψυχές τους, αγίαζαν και τις ευχές τους και τους καρπούς τους και όλη τους τη ζωή. Ύστερα ήρθαν τα χρόνια της ευχιάς του Παρά και ήρθε και η παιδαγωγία του Θεού σε μας. Η εποχή των ιδεών και των ιδεολογιών, των ακροτήτων, του εμφυλίου, και ήρθε και ο Σταυρός και ο Τάφος. Αλλά είναι δυνατόν μια Κύπρος γεμάτη Αγίους να μείνει για πάντα μέσα στον τάφο? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον των Θεών. Και έλεγε η ευχή. Εζήσαμε, λέει, θα το πω στα νέα ελληνικά, το Σταυρό, την ταφή και την Ανάσταση. Εμείς 50 χρόνια του Θεού ζούμε το Σταυρό και την ταφή. Τώρα προσδοκούμε την Ανάσταση. Διευχών των Αγίων Πατέρων και Μητέρων ημών. Αρκεί να έχουμε εμείς οι ζώντες περιλυπόμενοι μετάνοια, ταπείνωση, απλότητα και ο Θεός θα δώσει τα επίλυπα και θα τα δώσει για αυτά τα μικρά παιδιά που κρατούν τα βαΐα των συνήκων και είναι οι μέλλοντες κάτοικοι αυτών των περιοχών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,